Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα κάνω μπιφτέκια προβατίνας με λαχανικά. Τώρα, τα μπιφτέκια τα έχω πάρει έτοιμα. Τα είχα στην κατάψυξη, τα έβγαλα και τώρα θα κάνουμε τα υπόλοιπα. Θα βάλουμε 3 πράσα. Θα τα κόψουμε. Όχι πολύ μικρά τα κομμάτια. Μην λιώσουνε τελείως. Λοιπόν, φάλαμε τα πράσα. Θα βάλουμε 2 γκρεμμύδια κομμένα σε ροδέλες. Έχω πιπεριές. Έχω 2 πράσινες, μία πορτοκαλί και μία κόκκινη. Και μία κίτρινη, ναι, έχεις δίκιο. Ξέχασα. Θα βάλαμε σε τηγάνι λίγο μεγαλούτσικο και θα βάλουμε και νεράκι να χμιστούνε πρώτα λίγο εκεί. Τα αφήνουμε να χμιστούνε καλά καλά, να μαραθούνε όλα. Βέβαια μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε καρότο ψιλοκομμένο. Μπορείτε να βάλετε μανιτάρια. Ό,τι
και σας κάνει κέφι και έχετε στο ψυγείο σας, μπορείτε να το βάλετε. Θα τα αφήσουμε να μαραθούνε καλά. Έτσι. Θα βάλουμε αλατάκι. Θα βάλουμε πιπέρι. Και ένα κουταλάκι πάπρικα. Θα ρίξουμε λαδάκι. Φτάνει. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 250 βαθμούς για να κάνουμε προθέρμανση στις αντιστάσεις πάνω κάτω. Εγώ δεν ψήνω ποτέ στον αέρα, δεν ξέρω γιατί, δεν το έχω πάρει καλά από την αρχή και ψήνω πάντα στις αντιστάσεις. Λοιπόν, τα λαχανικά μας είναι όπως βλέπετε έτοιμα. Το μόνο που μας μένει να κάνουμε είναι να τα ρίξουμε μέσα στο πυρέξ μας. Και τώρα μπορούμε να βάλουμε και τα μπιφτέκια μας. Μπιφτέκια προβατίνας μπορείτε να βρείτε παντού. Αρκεί να ξέρετε καλά το χασάπι σας. Εμένα ο Νίκος μου τα φέρνει από το Λαύριο. Έχουμε ένα χασάπι που είναι χασάπις. Όχι αστεία. Λοιπόν, τα βάλαμε. Θα βάλουμε και από μία φέτα ντομάτας από πάνω. Εκεί. Και θα ρίξουμε και μισή συσκευασία, όχι ολόκληρη, πουμαρό. Εκεί. Νεράκι δεν βάζω άλλο. Λάδι δεν βάζω άλλο. Γιατί θα βγάλουν και τα μπιφτέκια. Και είναι έτοιμα για το φούρνο. Γίνεται, γυρίσαμε λίγο τα μπιφτεκάκια μία φορά, να ψηθούν και από την άλλη, να πιούνε λίγο ακόμα το ζουμάκι τους και θα τα βγάλουμε. Τα λαχανικά θέλουν λίγο ακόμα. Το φαγάκι μας είναι έτοιμο. Μοσχομυρίζει, πρέπει να έχει γίνει φανταστικό και θα βάλουμε και στο πιάτο να το δούμε. Και τώρα αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι και θέλετε να το φτιάξετε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι
να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μία κοινοποίηση. Να μας μάθουν και οι φίλοι σας. Παιδιά, πρέπει να έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Μπιφτέκια λοιπόν με κιμά προβατίνας και λαχανικά στο φούρνο. Ένα απλό και νόστιμο φαγητό. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ.